μία θρασίτατη διάρρηξη έλαβε χώρα τα ξημερώματα σε αρτοποιείο στην περιοχή του παλιού Καβάλας. Ήταν λίγο μετά τις 5:20 τα ξημερώματα όταν δύο άγνωστοι δράστες έφτασαν στην επιχείρηση Πεζή. Όπως βλέπετε χαρακτηριστικά στην κάμερα 3 του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης της επιχείρησης, οι άγνωστοι δράστες φτάνουν στην είσοδο της επιχείρησης και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, περιεργάζονται το χώρο στον οποίο βρίσκονται. Μάλιστα κοιτούν δεξιά και αριστερά για να δουν αν υπάρχει κάποιος περίοικος ή αν βρίσκεται κάποιος εντός της επιχείρησης. Αφού 2-3 φορές περιεργαστούν την είσοδο της επιχείρησης καλά-καλά για να βεβαιωθούν ότι δεν τους βλέπει κάποιος, ο ένας εκ των δύο δραστών κρατά τσίλιες και ο δεύτερος προχωρά στην διάρρηξη. Με το που καταφέρνουν να ανοίξουν την πόρτα, ο δεύτερος δράστης με γοργό βήμα μπαίνει και αυτός στο εσωτερικό της επιχείρησης και οι δύο αμφότεροι κατευθύνονται άμεσα προς το ταμείο της επιχείρησης. Αυτό φαίνεται και από την κάμερα 5 με την ταχύτητα με την οποία κινούνται εντός του καταστήματος. Όπως φαίνεται από την κάμερα η οποία βρίσκεται ακριβώς πάνω από το ταμείο της επιχείρησης, οι δύο δράστες με ταχύτητα φτάνουν στο ταμείο, το ανοίγουν και αμέσως παίρνουν στα χέρια τους το τμήμα της ταμιακής που βρίσκονται μέσα τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα. Ο δεύτερος δράστης, ο οποίος φαίνεται και από τις εικόνες να είναι περισσότερο αγχωμένος, ανοίγει μία μαύρη σακούλα και ρίχνουν στο εσωτερικό ό,τι περιέχει η ταμιακή μηχανή. Μάλιστα σε κάποιο σημείο, όπου ο πρώτος δράστης δεν έχει βγάλει όλα τα χαρτονομίσματα, σπέβδει με ταραχή να τον βοηθήσει για να βγάλει και τα τελευταία χαρτονομίσματα από το εσωτερικό της ταμιακής. Ο δεύτερος δράστης, ο οποίος φαίνεται εμφανώς πιο ταραγμένος στις εικόνες και ο οποίος φορά και αυτός γάντια όπως και ο πρώτος δράστης, προσπαθεί να ανοίξει για δεύτερη φορά την ταμιακή μηχανή και μάλιστα ρίχνει την οθόνη του υπολογιστή. Βλέποντας ότι δεν μπορεί να ανοίξει και πάλι την ταμιακή μηχανή, τρέπονται και οι δύο σε φυγή. Η συγκεκριμένη εικόνα έχει καταγραφεί από όλες τις κάμερες οι οποίες βρίσκονται στο εσωτερικό του καταστήματος. Όπως μπορείτε να δείτε από όλες τις οπτικές γωνίες, οι δράστες φορούν κουκούλες, όπου με τα βίας φαίνονται τα μάτια τους.